Δεν έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των δικαστηρίων, όπως επισημαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας. Η κυβέρνηση φρόντισε να ανακοινώσει ότι θα μείνουν ανοιχτά κουρία και κομμωτήρια, αλλά για το πώς θα λειτουργήσει ο χώρος της δικαιοσύνης, όχι. Δεν έχουμε λάβει ακόμη καμία εγκύκλιο και είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό, διαμαρτύρεται ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας. Θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής αν γνώριζα ακριβώς να σας πω τι θα συμβεί από αύριο, ιδίως στη δική μας περιοχή, δεδομένου ότι το εφετείο στο οποίο ανήκουμε, το εφετείο Κομωτινής, το εφετείο Θράκης δηλαδή, είχε ενταχθεί με την προηγούμενη οικία, με την προηγούμενη υπουργική απόφαση, σε καθεστώς κόκκινης περιοχής. Δυστυχώς, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο ότι όλη η Ελλάδα χωρίζεται πλέον σε δύο περιοχές και όχι σε τέσσερις όπως ήταν το προηγούμενο καθεστώς, υπάρχει μια αναδιάταξη των διατάξεων που ισχύουν ειδικά για τα δικαστήρια στις περιοχές αυτές. Δυστυχώς, μέχρι και την ώρα που μιλάμε, σήμερα, Δευτέρα, δεν έχει εκδοθεί η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, την οποία αναμένουμε και η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από αύριο. Αυτό σημαίνει ότι κανείς στον χώρο της δικαιοσύνης δεν γνωρίζει επακριβώς τι θα ισχύει από αύριο, ειδικά σε ξαναλέω στις περιοχές όπου είχαν αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, όπως ήταν η Κομωτινή. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η θέληση της κυβέρνησης είναι τα δικαστήρια να παραμείνουν καταρχήν ανοιχτά, αλλά με αυστηρά μέτρα προσέλευσης του κοινού και με κάποιες διαδικασίες που έτσι κι αλλιώς θα είχαν πάρα πολύ κόσμο, όπως παραδείγματος χάρη τα ποινικά δικαστήρια, να αναστέλλονται. Όμως, όλο αυτό θα πρέπει να το δούμε, όλες αυτές τις διατάξεις θα πρέπει να τις δούμε σε κείμενο, το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει εκδοθεί. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχει εκδοθεί και επιτρέψτε μου να πω ότι όπως είχε συμβεί και την περίοδο της Άνοιξης, με την αντιμετώπιση του χώρου της δικαιοσύνης από την ελληνική πολιτεία με έναν ιδιαίτερο απαξιωτικό τρόπο, εξακολουθεί να συμβαίνει το ίδιο. Ακούσαμε από το στόμα του Πρωθυπουργού ότι τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά παραδείγματος χάρη το επάγγελμα των κουρέων και των κομωτών, αλλά από τα αρμόδια χείλη του Υπουργού ακόμη δεν έχουμε ακούσει τι θα ισχύει για το χώρο της δικαιοσύνης. Όταν διακηρύσουμε ότι σεβόμαστε το χώρο της δικαιοσύνης και την τρίτη εξουσία στη χώρα, αυτό δεν πρέπει να είναι μια θεωρία, αλλά πρέπει να είναι πράξη. Δυστυχώς στην πράξη βλέπουμε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ευελπιστώ ότι τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση για να ξέρουν οι συνάδελφοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον χώρο της δικαιοσύνης τι θα ισχύει από αύριο και πώς θα αντιμετωπίσουν τα δικαστήρια τουλάχιστον αυτή τη εβδομάδα.